τις δικές τους απαντήσεις σχετικά με τη λειτουργία και τα οικονομικά της ΔΕΙΑΚ επέλεξαν να δώσουν σήμερα ο Δήμαρχος Κωστής Ιμιτζής και ο Πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ Χρήστος Τσοχαταρίδης. Ο Δήμαρχος υποστήριξε ότι η ΔΕΙΑΚ πλέον οργανώνεται σε όλα τα επίπεδα λειτουργώντας 24 ώρες το 24ωρο και αντιμετωπίζοντας βλάβες σε ολόκληρο τον διευρυμένο Δήμο Καβάλας, άμεσα και αποτελεσματικά χειμώνα και καλοκαίρι για να υπάρχει καθαρό νερό και να λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός. Οι δύο άνδρες μίλησαν για την οικονομική και κοινωνική πολιτική της ΔΕΙΑΚ με την υπερπροσπάθεια των εργαζόμενων παρά τις συνεχόμενες μειώσεις μισθών που έχουν δεχθεί. Παράλληλα, εξήγησαν ότι για την ΔΕΙΑΚ έχουν εξασφαλιστεί για έργα 30 εκατομμύρια ευρώ τη στιγμή που τα διαθέσιμα για ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ήταν 129 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, μίλησαν για μία σειρά από αντικσοότητες που αντιμετωπίζει η εταιρεία, όπως το πανάκριβο ρεύμα, τα χρέη που παρέλαβε από τον πρώην Δήμο Φιλίππων και το κόστος για την υδροδότηση απομακρυσμένων περιοχών. Παραδέχθηκαν ότι οι οφειλές από λογαριασμούς φτάνουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης και πως γίνονται προσπάθειες να ρυθμιστούν αυτά τα χρέη. Όσο για τις μειώσεις που έχουν εξαγγελθεί, αλλάζοντας το χάρτη των υδροδοτούμενων περιοχών, ο αριθμός ωφελουμένων από εκπτώσεις καταναλωτών τριπλασιάζεται, ενώ για νέες εκπτώσεις θα έχουν και ευπαθείς ομάδες όπως αμαία, άποροι, μακροχρόνια άνεργοι, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι. Κατά μέσο όρο, βέβαια, για τα κοινά τιμολόγια, οι εκπτώσεις θα κυμαίνονται από 2 έως 4%. Μειώσαμε το τέλος αποχέτευσης από τα 40 λεπτά, το κάναμε 17 λεπτά, ώστε να είναι ίσο με το τέλος αποχέτευσης του πρώην Δήμου Καβάλας. Και αυτά τα 17 λεπτά, το δεύτερο τετράμινο κάθε έτους, κάθε περίοδου, δεν θα χρεώνεται. Στα λόγω τιμολόγια του πρώην Δήμου Φιλίππων, εδώ θέλω να το διευκρινίσω γιατί είναι διαφορετικές οι καταναλώσεις και οι τιμές, ισχύουν οι εκπτώσεις και για τις άνω κατηγορίες που αναφέρθηκαν, για τις ευπαθείς ομάδες. Ότι με την ολοκλήρωση των έργων, οι οποίοι όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, ανέρχονται έργα σε ύψος 30 εκατομμυρίων ευρώ, με την ολοκλήρωση αυτών των έργων, και την απόδοση αυτών των έργων, πιστεύουμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να πάμε σε καλύτερες μειώσεις, οριζόντιες μειώσεις, οι οποίες θα ωφελήσουν περισσότερο τους πελάτες μας. Θα έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα όταν τελειώσουν και τα έργα. Γιατί θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Σήμερα υπολογίζεται ότι οι διαρροές από το παλιό δίκτυο, το οποίο θα αντικατασταθεί και στην Κηφοπόλη και στο κέντρο της πόλης, μια τεράστια έκταση, υπολογίζεται ότι είναι πάνω από 50% του νερού που έρχεται από το Κεφαλάρι. Ας δείτε λοιπόν τι ξοδεύουμε για να φέρουμε αυτό το νερό, τι ρεύμα ξοδεύουμε για να φέρουμε αυτό το νερό στην πόλη και να χάνεται στα βράχια. Όταν λοιπόν θα έχουμε καινούριο δίκτυο, 100% σε όλη την πόλη, θα περιοριστούν οι διαρροές μονάχα σε στοιχείες και συμπτωματικές βλάβες που πάντοτε υπάρχουν, και δεν θα ξεπερνάνε λοιπόν το 5%.